Οι επιστήμονες τοποθετούνται ευθέως. Ξεκάθαρα πρόκειται για ένα νέο κύμα πανδημίας και αναφέρονται στις δύο νέες παραλλαγές του κορονοϊού, την όμικρον 4 και την όμικρον 5, οι οποίες, όπως επισημαίνουν, είναι λιγότερο λοιμωγόνες. Όπως υπογραμμίζουν, ήδη μπαίνει ακόμη περισσότερος κόσμος στα νοσοκομεία, απλώς ακόμη δεν το βλέπουμε στις διασωληνώσεις και τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τη στιγμή που το κύμα της πανδημίας ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου και τώρα είναι σε φάση ανάπτυξης. Από την επόμενη εβδομάδα θα φαίνεται στις διασωληνώσεις και δυστυχώς αργότερα θα αρχίσει να φαίνεται και στους θανάτους. Έχουμε νέα αύξηση των κρουσμάτων πανελλαδικά και στην περιοχή μας. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα υπάρχει νέα παραλλαγή, όμικρον 4, όμικρον 5, η οποία έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και της οποίας ακόμα δεν ξέρουμε την οσιρότητα. Υπάρχουν οι δήμονες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ίδια όπως η όμικρον 2 προς την οσιρότητά της και η όμικρον 1. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διατείνονται ότι μπορεί να είναι πιο ήπια. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που διατείνονται ότι μπορεί να είναι και πιο σοβαρή. Η πορεία θα δείξει. Εμείς οφείλουμε πάντως να είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε υπόψη μας το χειρότερο ενδεχόμενο, ότι μπορεί και αυτή να προκαλέσει σοβαρή νόσο. Εν τω μεταξύ, άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού με την δεύτερη αναμνηστική δόση για άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών, εφόσον το επιθυμούν, μετά την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Να σημειωθεί πως παραμένει ισχυρή σύσταση για τον εμβολιασμό με τη δεύτερη αναμνηστική δόση για τους άνω των 60 ετών. Το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει να κάνει τέταρτη δόση. Τώρα, τι σημαίνει αυτό τώρα, τι γίνεται όμως, τα κρούσματα ανεβαίνουν. Τα κρούσματα ανεβαίνουν, καλό είναι να την κάνουν. Τι άλλο να πούμε. Κυρίως οι μεγάλες ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Είναι πολύ λίγα τα ραντεβού για την τέταρτη δόση. Πολλοί δεν θέλουν. Πολλοί δεν θέλουν. Λένε άστο να δούμε το φθινόπωρο, το καλοκαίρι είμαστε πιο ασφαλείς. Άστε για το φθινόπωρο λένε. Πολλοί από τους κατοίκων αρνήθηκαν να κάνουν και την τρίτη. Το 1 τρίτο των ατόμων, κάναμε δηλαδή κατοίκων γύρω στα 400 άτομα, 450. Περίπου τα 100 δεν θέλουν ούτε την τρίτη. Που σημαίνει ότι ήταν ο φόβος του πρόστιμου που έκαναν, που εμβολιάστηκαν, και όχι το εμβόλιο σαν εμβόλιο. Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια. Υπήρχε ουσιαστικά μια επιστημονική διαφωνία γενικώς για την ηλικία άνω των 30, που αρχικά ήταν η αρχική τοποθέτηση, διότι ουσιαστικά δεν προκύπτουν επιστημονικά δεδομένα για το όφελος σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Άρα, η τελική απόφαση είναι άνω των 60. Επίσης, η σύσταση ισχύει και για τις ευπαθείς ομάδες ανεξαρτήτου ηλικίας, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα χρόνιο νόσημα σε συνεννόηση με το θεράποντα γιατρό. Και εννοείται, οι ανεμβολίαστοι επίσης θα πρέπει να προγραμματίσουν τη δόση. Η λογική από εδώ και πέρα είναι στοχευμένα μέτρα και όχι οριζόντιες λογικές, τόνισε ο Υπουργός Υγείας μιλώντας για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα. Δεν επέκλεισε πάντως να χρειαστεί η λήψη ορισμένων ήπιων μέτρων τους φθινοπορεινούς μήνες. Δεν θα χρειαστεί να πάρθουν μέτρα. Ναι. Είμαστε σε επιφυλακή και σε πλήρη παρακολούθηση. Ούτε να ξαναβάλουμε τη μάσκα στους κλειστούς χώρους. Θέλω να σας πω ότι νομίζω το βλέπετε και εσείς μπροστά σας. Κανείς δεν φοράει πια. Είναι ελάχιστοι εκεί που φορούν. Αυτή τη στιγμή όμως, για να καταλάβουμε κάτι, γιατί ακούω αυτή την κουβέντα. Ναι. Δεν έχει καταργηθεί μάσκα υπό την έννοια ότι ο άλλος δεν μπορεί να τη φοράει. Έχει καταργηθεί το διοικητικό μέτρο. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν οι κοινωνίες να λειτουργούν συνεχώς με διοικητικά μέτρα. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, η αύξηση των κρουσμάτων ήταν αναμενόμενη λόγω και της κινητικότητας και το ζήτημα είναι κατά πόσο επηρεάζει το σύστημα υγείας. Η απόφαση της κυβέρνησης να άρει σε μεγάλο βαθμό τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προκειμένου να δοθεί χώρος ανάπτυξη στον τουρισμό, αποδεικνύεται τελικά άκρως επικίνδυνη, καθώς η νέα έξαρση των κρουσμάτων στην Αθήνα και τα τουριστικά νησιά προμηνεί ίσως και από τα μέσα του καλοκαιριού ένα νέο κύμα της πανδημίας. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η απουσία ελέγχων και καταγραφής έχει πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα, διότι όταν δεν διαθέτεις εικόνα για τη διασπορά του ιού και επίγνωση της κατάστασης, δεν μπορείς να ασκήσεις έλεγχο. Ανάλογα και η κατάργηση της μάσκας στους χώρους συνωστισμού επιτρέπει τα θετικά κρούσματα να κινούνται ελεύθερα, διασπείροντας τον ιό. Έχουμε μία ανησυχία σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι είναι σημαντικός ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων. Αναμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό σε νοσηλίες, για να αποτυπωθεί και το τι
πολιτική θα αποφασιστεί για τον έλεγχο των, της επιδημίας που όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Ο ίδιος ο κόσμος χαλάρωσε και δεν τηρεί στην ουσία κανένα μέτρο. Έπαψε η υποχρεωτικότητα των μέτρων, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε πολίτης δεν μπορεί από μόνος του, στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης, να τηρήσει τα μέτρα για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Το βασικό μέτρο το οποίο έπαψε να τηρείται και το οποίο πρέπει να τηρείται είναι η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Τώρα, αυτές τις ημέρες έχουμε αυξημένα κρούσματα. Αυτό είναι φυσικό γιατί ο κόσμος δεν προσέχει. Κυκλοφορούν μέσα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς μάσκα όλοι σχεδόν, σούπερ μάρκετ και παντού. Και είναι φυσικό να αυξηθούν. Σήμερα, ας πούμε, τι είχαμε κρούσματα. Ναι, έχουν έρθει πολύ θετικοί με rapid απ' έξω και με self. Και κάνουμε μοριακά στους ανεμβολίες τους. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες, πόσα κρούσματα έχουμε εδώ στον εμβολιακό. Από την Παρασκευή έχουν ξεκινήσει. Φαντάζομαι θα είναι και ακόμα πιο πολύ, γιατί κυκλοφορούν κάποιοι και δεν γνωρίζουν ότι είναι και θετικοί. Θέλει προσοχή, ειδικά η μάσκα είναι απαραίτητο αξεσουάρ πια.